Καλημέρα σας. Θερμά ευχαριστούμε που ήρθατε. Λέγομαι Μάνος Στεφανίδης. Θα μου επιτρέψετε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα να σας πω δύο λόγια για τον μυθικό αυτό χώρο που λέγεται Δεσμός. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον ΨΑΤ για την οργάνωση και ιδιαίτερα την Γιάννα Γραμματοπούλου, την πρόεδρο των Ελλήνων Γκαλεριστών, αλλά και τον Αλέξη Κανιάρη, το γιο του φίλου μου του Βλάση, διευθυντή της Art Athena 2013. Μην φανταστείτε τώρα μια ακαδημαϊκή εδώ συζήτηση. Δεν ήταν τέτοιο πράγμα ο Δεσμός. Και επίσης μην φανταστείτε κάτι εύκολο, δηλαδή μια απαρίθμηση γεγονότων εν είδη μνημοσύνου. Ούτε πάλι κάτι ευχάριστο, γιατί η εμπλοκή με τη σύγχρονη τέχνη και μάλιστα σε μια κοινωνία τόσο συντηρητική και με τόσο αντιδραστικά ανακλαστικά, δεν είναι εύκολη ιστορία, δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχω ετοιμάσει κάποιες εικόνες να σας δείξω. Μου είπατε ότι θα έχω κάτι στο χέρι μου. Έχουμε τέτοιο πράγμα. Ωραία. Άψογα. Τέλεια. Λοιπόν, θα σας δείξω κάποιες εικόνες. Όταν εδώ και ένα χρόνο συζητούσαμε με την έπιπρο του νοταρίου που μας κάνει την τιμή να παρίσταται, παρότι έχει χτυπήσει το πόδι της και παρότι πονάει και νομίζω ότι η έπι, μάλλον δεν μπορεί να γίνει εκδήλωση για τον Δεσμό χωρίς την έπι, γιατί ήταν η μάνα όχι μόνο του χώρου αλλά και όλων των καλλιτεχνών. Είναι ο Μάνος ο Παυλίδης από τη μια πλευρά, ο πατέρας, ο οποίος όταν πηγαίνει ο νέος καλλιτέχνης του λέει αυτό δεν γίνεται, όχι κτλ. Και μετά είναι η έπι που τελικά λέει το ναι και τα πάντα γίνονται από τον Δημήτρη Αληθινό που πριονίζει την κεντρική κολόνα του Δεσμού στην Ακαδημίας, ως τον Ντοκατζή και τον Κοντοσφύρι που περνάνε δοκάρια μέσα και τρυπάνε το πάτωμα και κάνουν αυτά που κάνουν. Ο Δεσμός, λοιπόν, όπως μου έλεγε και η έπι, είχαμε καταρχάς ξεκινήσει για να φτιάξουμε μια έκθεση. Μετά από λίγο, η έπι μου λέει, βρε Μάνο, τώρα μια έκθεση δεν χωράει ο Δεσμός σε λίγα έργα και σε μικρές αναφορές. Ο Δεσμός ήταν ενέργεια, ο Δεσμός ήταν τα ξενύχτια, ο Δεσμός ήταν οι δράσεις εκτός της γκαλερία, από τον Εθνικό Κήπο ως τη Στύλπωνος, την Παπασπύρου που αποτυχίζει εκεί ένα κτίριο ολόκληρο στη Στύλπωνος 7 και κυρίως ήταν όλες αυτές οι πνευματικές αναζητήσεις, οι κόντρες, οι συζητήσεις, οι παρεμβάσεις του Θόδωρου όσον αφορά το τι είναι τελικά έργο γλυπτικής σε μια κοινωνία που όλο και περισσότερο αποκλείει το δημόσιο χώρο και απαγορεύει την ελεύθερη έκφραση, τις συζητήσεις για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, τις παρεμβάσεις, είναι εδώ ο Μανώλης ο Μαυρομάτης, είναι ο πρώτος που μιλάει για τον Μάλεβιτς στην Ελλάδα και κάνει μια έκθεση σχεδίων, 32 σχεδίων του Μάλεβιτς, αυτή την πολύ κρίσιμη χρονιά, νομίζω το 77 ήταν. Είναι και η χρονιά που η Ναυσικά Πάστρα δείχνει έργο της στον Δεσμό και ξέρετε, μιλώντας για το Δεσμό, μοιραία, πρέπει να μιλήσουμε για τη μικρή ιστορία της ελληνικής avant-garde, της ελληνικής πρωτοπορίας. Επαναλαμβάνω πως αυτό δεν είναι μια εύκολη ιστορία, με την έννοια ότι ούτε τα πράγματα γίνονταν έτσι θεσμοθετημένα και με υποστήριξη κτλ. Αντίθετα, υπήρχαν τεράστια προβλήματα, συγκρούσεις, αλλά και από την άλλη πλευρά υπήρχε αυτή η άφατη ειδονή να προκαλείς ένα κοινό το οποίο είναι έτσι καλοκαθισμένο σε μια μπουρζουάδικη αυτάρκεια και να του δείχνεις πως τέχνη τελικά σημαίνει να ζεις την καθημερινότητά σου με έναν τρόπο ανατρεπτικό, πείτε τον επαναστατικό, πείτε τον ποιητικό, πάντως σίγουρα όχι τυποποιημένο και συμβιβασμένο. Αυτό με λίγα λόγια έκανε ο Δεσμός. Ο Δεσμός επίσης υπήρξε ένας χώρος, η ΕΠΗ δεν θέλει να τον λέμε γκαλερί,
ένας χώρος τέχνης που κυρίως στήριξε γυναίκες. Από την Μπία Ντάβο στην Αυσικά Πάστρα, από τη Διοχάντη ως τις νεότερες, τη Βάνα Ξένου ή την Ευγενία Αποστόλου ή την κόρη του Γλύπτη Κωνσταντίνου, του Δημήτρη Κωνσταντίνου, τη Μαρία Παπαδημητρίου. Ήταν λοιπόν ένας χώρος, ας πούμε, ενός πρωτοεμφανιζόμενου φεμινισμού. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος δεσμός έγινε το 1971. Το 1993 ο δεσμός, αφού μετακινηθεί από την Τζιρέων στην Ακαδημίας και από την Ακαδημία στην Τζιρέων και από τον έναν όροφο στον άλλον όροφο και στο τέλος το δώμα εκεί στην Δημοκρίτου το 1992-1993, τελικά το 1993 ο δεσμός θα κλείσει τον κύκλο του μετά από 22 χρόνια γόνιμης παρουσίας. Εκεί θα πρωτοπαρουσιαστούν καλλιτέχνες όπως είναι ο Βασίλης Κυλάκος ή όπως είναι ο πρόσφατα και άδικα χαμένος Νίκος Αλεξίου. Εκεί θα έχω καταγράψει την συχνότητα με την οποία κάποιοι δημιουργοί εμφανίζονται. Λοιπόν, ο πρώτος, ο πρωταθλητής είναι ο Βασίλης Κυλάκος, παιδί της ΕΠΗ, τον οποίον υποστηρίζει, τον οποίον στηρίζει ο Σκυλάκος από το Κιάτο, αρκετά ιδιόρυθμος άνθρωπος, εσωστρεφής, όχι εύκολος επικοινωνιακά. Οργάνωσε 17 εκδηλώσεις, εκθέσεις στο δεσμό από το 1972 ως το 1992, 20 χρόνια. Αμέσως μετά είναι ο Μίχας, ο Γιάννης Μίχας, από το 1974 ως το 1984, με 8 εκθέσεις. Ο Θόδωρος, τον ανέφερα, με 12 εκθέσεις, παρεμβάσεις, από το 1972 ως το 1979. Η Μπία Ντάβου, με 7, από το 1974 ως το 1990. Ο Λαζόγκας, με 7, από το 1974 ως το 1990. Και ο Αληθινός, με 5, από το 1972 ως το 1982. Μόνο που ο Αληθινός, επίσης παιδί, έτσι τρομερό παιδί της Γκαλερί Δεσμός, οργανώνει την πρώτη έκθεση εκτός δεσμού, το 1972, το Στούντιο 47, όπου έρχεται ο Μάνος στο ημιυπόγειο στα Εξάρχεια, που είναι το σπίτι στούντιό του, και του λέει, βλέποντας αυτά τα έργα, μέσα στη Χούντα, είχαμε τη χαρά και τη συγκίνηση να τα ξαναδούμε και τα βλέπουμε στο τέλος Μαΐου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αυτή την υποδειγματική έκθεση. Έχουμε τη χαρά και την τύχη αυτόν τον καιρό στην Αθήνα να γίνονται δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις. Η μία είναι του Δημήτρη Αληθινού, ένα πράγμα ζωντανό που δείχνει ότι η ελληνική τέχνη δεν είναι μια περιφέρεια και δεν είναι, ας πούμε, ένα επαρχιώτικο γεγονός, άσχετα αν όλοι εμείς που την διεκπεραιώνουμε ή που την υπηρετούμε συχνά φερόμαστε και λίγο επαρχιώτικα και λίγο μίζερα. Και το άλλο μεγάλο γεγονός είναι η έκθεση του Κυριάκου Κατζουράκη στην Πειραιός, στο Μουσείο Μπενάκη, όπου, αν θέλετε, είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Αληθινός ποτέ δεν έγινε καθηγητής σε μια σχολή καλών τεχνών. Ο Κατζουράκης έγινε τα 3-4 τελευταία χρόνια, πέρσι αφιπηρέτησε. Αντίθετα, στις σχολές καλών τεχνών είναι τα γνωστά ονόματα που είναι και καλά κάνουν και είναι, μόνο που η πραγματική τέχνη, σας θυμίζω ότι ο Κουνέλης ποτέ δεν μπήκε στη σχολή καλών τεχνών, ο Κουνέλης ήταν συμμαθητής της ΕΠΗΣ στο φροντιστήριο του Σαραφιανού, του Πάνου του Σαραφιανού, και μετά στο εργαστήριο με πολλούς από τους πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, τον Κεσαν Λί ή τον Κανιάρη ή τον Τζόκλι. Ο Τάκης ποτέ δεν μπήκε στη σχολή καλών τεχνών. Ο Κουνέλης πήγε στη Ρώμη, στην Ακαδημία. Ο Τάκης λοιπόν ποτέ δεν μπήκε στη σχολή καλών τεχνών. Παρ' όλα αυτά, ο Τάκης είναι αυτό που είναι. Άρα, όταν μιλάμε για την Γκαλερί Δεσμός, εννοούμε πολλά περισσότερα πράγματα από έναν τυπικό χώρο όπου δείχνει έργα, όπου φετιχοποιεί τα έργα αντικείμενα έτσι ώστε να έχουν χρηματιστηριακή αξία. Όχι, είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο και είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό. Είναι ενέργεια, είναι διάλογος, είναι σύγκρουση, είναι σκέψεις. Έλκει καλλιτέχνες που είναι διανοούμενοι, όπως είναι ο Ξαγοράρης, ο Παντελής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο, όπως είναι η Μπία Ντάβο, όπως είναι η Διοχάντη.
Και βέβαια, όλοι θέλουν να με συμπληρώσουν, ό,τι και να πω, 2 ώρες να μιλάω, θα ξεχάσω τα 4-5 και θα θέλουν οι πάντες να με διορθώσουν και καλά θα κάνουν. Αποφάσισα να προτείνω στον ΨΑΤ μια εκδήλωση για το δεσμό, επειδή ακριβώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από το κλείσιμο του δεσμού, 1993-2013. Όμως, είναι και 20 χρόνια από την φυγή του Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος Άρης Κωνσταντινίδης, και εδώ είναι ένα άλλο σημείο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω, ο Άρης Κωνσταντινίδης φούνταρε από την ταράτσα του σπιτιού του σε ηλικία 80 ετών, όταν λίγο πριν το 1991, σε μια ειδική έκδοση της Άγρας, των εκδόσεων Άγρα, κυκλοφόρησε αυτό το βιβλίο Ευαγγέλιο, κατά την άποψή μου, την Άθλια Καθημερινότητα 1991, σε 1500 αντίτυπα, βρείτε το. Είναι, θα έλεγα, το Requiem, είναι αυτό που έγραψε ο Δημητριάδης τη δεκαετία του 70, το «Πεθαίνω σαν χώρα». Είναι το 93, μάλλον το 91, όταν δημοσιεύει αυτό ο Άρης Κωνσταντινίδης, είναι το Requiem της μεταπολίτευσης. Δεν ζούμε τώρα το τέλος της μεταπολίτευσης, έχει ξεκινήσει από το 93 όλη αυτή η διόγκωση του λαϊκισμού, της ευκολίας των αριστερίστικων συνθημάτων, χωρίς όμως καμία έτσι ουσιαστική διάθεση ανατροπής και σύγκρουσης κτλ. Από τους ελάχιστους ανθρώπους που πρόλαβαν εν γέρος να μιλήσουν για τη λιμική και για τη γάγραινα της χώρας την οποία τώρα πληρώνουμε. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, ότι μιλώντας για την κρίση, η κρίση πρωτίστως είναι ένα πνευματικό φαινόμενο, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και πολύ λιγότερο είναι ένα οικονομικό ή ένα επαγγελματικό φαινόμενο. Ποιοι κατήγγειλαν εν γέρος το λαϊκισμό? Ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο Βλάσης Κανιάρης, ο οποίος δεν είναι καλλιτέχνης του δεσμού, όμως συμπορεύεται και με το Μάνο και με την ΕΠΗ. Τα έργα του ήταν μέχρι πρόσφατα σπίτι τους. Θυμάμαι πόσο βασανιζόταν ο Βλάσης. Ξέρετε, όταν ο καλλιτέχνης γεννάει μια ιδέα, για μας φαίνεται, ξέρω εγώ, απλό ή εύκολο, αλλά είναι κάτι και πολύ επώδυνο και πολύ αγχώδες. Δεν κοιμόταν λοιπόν τα βράδια και ξύπναγε και με έπαιρνε την άλλη μέρα και μου έλεγε αυτή την ιδέα. Ποια ήταν η ιδέα? Απλώς μια φράση. Ό,τι θέλει ο λαός, από πίσω και από μπρος. Αυτά που έκανε δηλαδή ο Βλάσης με τους στίχους της Αθήνας από το 40, από την κατοχή των Εμφύλιων κτλ. Ως και λίγες μέρες πριν πεθάνει, το happening που έκανε στο Breeder, το αντίδωρο, πάλι με έναν τοίχο είχε να κάνει. Τα δείξαμε αυτά στο Μουσείο Μπενάκη, νομίζω με αρκετή έτσι, ευαισθησία, όπως ήθελε. Ήταν και ο ίδιος παρόν, και αυτός με ένα καροτσάκι. Ό,τι θέλει ο λαός, από πίσω και από μπρος. Και σκεφτόταν πώς αυτό το πράγμα, που τα λέει όλα. Δηλαδή, λέει την συνενοχή όλων μας για αυτό που συμβαίνει στο χώρο. Αυτή η light εκδοχή, η κυριαρχία του μέτριου, το ότι όλοι αποδεχτήκαμε να γίνουμε κομμάτι αυτής της συμμορίας που σε επίπεδο πολιτικό ή οικονομικό κατακυρίεψε τον τόπο. Με 2 κουβέντες. Πώς όμως αυτό γίνεται πλαστικό έργο? Ο Βλάσης το έκανε. Δεν θέλω να πω πολλά. Θέλω να σας τα δείξω αυτά επί τροχάδιν. Ήδη έχω παραλείψει πολλά. Απλώς θέλω να σας πω ότι η πρώτη έκθεση που κάνει ο δεσμός το 1971, προϊόν της δυναμικής αυτού του αρχοντάνθρωπου που λεγόταν Μάνος Παυλίδης, ενός αστού, μεγαλοαστού θα έλεγα, με μια αριστοκρατικότητα και με μια αρχοντιά που είχε προέλευση την Αλεξάνδρεια, και ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για επικοινωνία και για δημόσιες σχέσεις στην Ελλάδα και μάλιστα με έναν οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο, υποστήριξε το δίδυμο Μιχάλης Κατζουράκης, Φρεντ Κάραμποτ, έκανε στην ΑΔΕΛ, όντας συνεργάτης της, την πρώτη έκθεση του Νίκου Κεσανλή, είχε να το λέει τη δεκαετία του 50, και το 71 με τι ξεκινάει, κυρίες και κύριοι? Ξεκινάει με pop χαρακτική, όπου συμμετέχουν η Μπάρμπα Χέπγουορθ, ο Τζιμ Ντάιν, ο Χότκιν,
Όχι ο Ράουσμπερ, ήταν μόνο αγγλικά. Ο Χόκνεϊ, ο οποίος Χόκνεϊ, κοιτάξτε, μιλάμε για το 71. Ο Χόκνεϊ, λίγα χρόνια πριν, ο Χόκνεϊ γεννήθηκε το 39 στο Μπράτφορντ. Δηλαδή, είναι νέος, είναι πολύ νέος. Λίγα χρόνια πριν, ξανακάνει διάσημο τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Θα μου πείτε πώς. Ο Καβάφης γίνεται γνωστός στο δυτικό κοινό και στις αγγλόφωνες χώρες από την περίφημη μετάφραση των ποιμάτων του, τη μετάφραση του Φώστερ, του γνωστού μυθιστοριογράφου και Βρετανού Εστέτ, το 1918. Στη δεκαετία του 50, 18 χρονών, ο Χόκνεϊ βρίσκει αυτό το βιβλίο στην δημοτική βιβλιοθήκη του Μπράτφορντ, το βιβλίο των κειμένων του Καβάφη, των μεταφρασμένων του ποιημάτων, και το κλέβει. Και το κλέβει, και μετά όλη του η δουλειά είναι στηριγμένη σε αυτά τα σώματα, τα ειδηπαθή και τα λοιπά που επιστρέφουν στην ανάμνηση. Όλα του τα έργα του Χόκνεϊ, δεν ξέρω πόσο αυτό είναι γνωστό, αλλά αν δεν είναι γνωστό, φταίμε εμείς οι Έλληνες ιστορικοί που δεν το έχουμε υποστηρίξει όσο πρέπει. Όλα τα έργα του Χόκνεϊ ξεκινάνε από τον Καβάφη. Το 1966 η περίφημη ομάδα Άλεκτο, στην οποία μετέχει και ο Νίκος Τάγκος, ομάδα όπου τυπώνουν βιβλία καλλιτεχνών αλλά και εξειδικευμένοι χαρακτικοί, αποφασίζουν να τυπώσουν τα 14 ερωτικά ποίηματα του Καβάφη. Ποιος είναι ο πιο ικανός για να μεταφέρει αυτήν την ερωτική ατμόσφαιρα, την ομοφιλοφιλική? Ο David Hockney, ο οποίος τη στιγμή εκείνη είναι άγνωστος, μεταξύ αγνώστων, δεν είναι καν 30 χρονών, είναι 28, 29, και αυτός τελικά κάνει 12 χαρακτικά. Η έκδοση βγαίνει σε 500 αριθμένα αντίτυπα και μετά ξαναβγαίνει σε 250 συν ένα χαρακτικό, την προσωπογραφία του Καβάφη, δηλαδή 12 συν ένα χαρακτικά, 14 απαγορευμένα ερωτικά ποίηματα. Το 67 έρεται ο νόμος εναντίον των ομοφιλοφίλων σε Αγγλία και Ουαλία. Και το βιβλίο αυτό γίνεται μοιραία, ας πούμε, το φετίχ, πώς να το πω, η σημαία της αυτοδιάθεσης και τα λοιπά, και του γκέι κινήματος. Ο Χόκνεϊ προς τιμήν του, το 68 δημιουργεί ένα, του ζητάει το BBC ένα ντοκιμαντέρ και μιλάει για τον Καβάφη και για τη δουλειά του, εγκαταλείπει την Αγγλία. Όπως ξέρετε, η pop είναι αγγλικό φαινόμενο, μεταλαμπαδεύεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκεί με τον Warhol και με τον Rauschenberg θα γίνει παγκόσμια γλώσσα, ή να θέλετε. Ενώ το αγγλικό pop είναι πολύ πιο ακτιβίστικο, το αμερικάνικο pop είναι περισσότερο μια χαρά μιας κοινωνίας που χαίρεται να καταναλώνει. Λοιπόν, ο Χόκνεϊ μεταφέρει την αγάπη του για τον Καβάφη στους κύκλους του Σόχο, στον Γκίνσμπεργκ και πρωτίστως στον Άντι Βόρχολ. Ως τώρα, τα ζευγάρια που ζωγραφίζει, οι γυμνές φιγούρες που ζωγραφίζει ο Χόκνεϊ είναι αναφορές στον Καβάφη. Θα μπορούσα να σας λέω πολλές ιστορίες. Υπάρχει ένα έργο που λέγεται Caesarion and His Brothers, ο Κεσαρίων και η αδελφή του, του 64, του 62. Το εξέθεσε στη Royal Academy, στο Royal College, συγγνώμη, ήταν πιτσιρίκος. Το πούλησε το 64 για 170 λίρες και ξαναπουλήθηκε το ίδιο αυτό έργο το 89 για 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι το παιχνίδι της τέχνης, το χρηματιστήριο της τέχνης. Είναι πράγματα που εμένα προσωπικά με ενοχλούν και αν είμαι εδώ και μιλάω για το δεσμό, είναι γιατί ο δεσμός ποτέ δεν ήταν κάτι τέτοιο. Ήταν όλα τα άλλα και μετά, ξέρω εγώ, αγορά, τέχνης, αγοροπολισία ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη έκθεση που κάνει ο Μάνος Παυλίδης, υπάρχει έργο του Χόκνεϊ. Νομίζω ότι ήταν από αυτή τη σειρά. Δηλαδή ότι ήταν ένα αιγυπτιακό καβαφικό, γιατί έχει μείνει το 64 και στο Λίβανο, στη Βηρυτό, αλλά και στο Κάιρο, προσάγραν εντυπώσεων, εμπειριών ζωής και γιατί όχι, προσάγραν εραστών. Με κοιτάνε εδώ οι συμποσιαστές μου, τελειώνω. Α, και επίσης θέλω να πω ότι το 72, κοιτάξτε τώρα, έκανε και μια έκθεση γαλλικών λιθογραφιών σε συνεργασία με την Γκαλερί Κραβέν, ο Μάνος,
Και μάλιστα στο βιβλίο που θα του εκδώσει το ΔΕΣΤΕ το 1999 αναφέρει αυτή τη σχέση του με τα χαρακτικά και με, τον Γάλλο, με τον Γάλλο γκαλερίστα. Το 72 κάνει μια έκθεση αφίσες σε συνεργασία με τον Charles Spencer, τον Άγγλο τεχνοκριτικό. Επαναλαμβάνω, κάνει μια έκθεση αφίσας σε συνεργασία με τον Charles Spencer, όπου μεταξύ των άλλων έχουμε σχέδια και χαρακτικά των δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων σκηνογράφων. Ο ένας είναι, είδες που βιάστηκες, ο ένας είναι ο Νίκος Γεωργιάδης, ιδιοφυής, πραγματικά με τεράστια καριέρα έξω, από το Covent Garden στη Σκάλα του Μιλάνου και από το Metropolitan στο Βερολίνο και το Μόναχο. Και βέβαια ο άλλος είναι ο Στέφανος Λαζαρίδης, λίγο τον άντεξε ο ελληνικός συνδικαλισμός ως διευθυντή της εθνικής κληρικής σκηνής και πήρε το ονοματιόν του και έφυγε, πέθανε πριν από μερικά χρόνια, πικραμένος από την ελληνική συμπεριφορά. Το 71 λοιπόν ανεβάζει ο Γεωργιάδης στο Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης τη Λίμνη των Κύκνων σε χορογραφία του Νουρέγεφ και έρχεται στην Αθήνα, μέσα στη Χούντα, συγγνώμη, το 72, για να κάνει έκθεση στην Γκαλερί Δεσμός. Φίλες και φίλοι, αυτά είχα να πω. Αυτή είναι η μικρή ιστορία, μεγάλη ιστορία του Δεσμού. Αυτή είναι η μικρή ιστορία, μεγάλη ιστορία της ελληνικής avant-garde. Ακόμα η ελληνική κοινωνία δεν την έχει αγκαλιάσει, δεν διδάσκεται στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, δεν διδάσκεται καν στις σχολές καλών τεχνών. Οι σχολές καλών τεχνών δεν διδάσκουν ελληνική ιστορία της τέχνης, σύγχρονη ιστορία της τέχνης. Το ότι είμαστε εδώ και το ότι συζητάμε, αυτό είναι κάτι και αισιόδοξο και παρήγορο και κάπου γενναίο. Η Έπη μου είπε, τώρα τι να πούμε για το Δεσμό, δεν θέλω να ηχεί ως μνημόσυνο. Δεν είναι μνημόσυνο. Αποχαιρετάμε τους φίλους που δεν είναι πια μαζί μας, όπως είναι ο Γιάννης ο Μίχας, όπως είναι ο Στάθης Λογοθέτης, μια σημαντικότατη περίπτωση, όπως είναι ο Δημήτρης, ο Κοντός, το Ρωμάν Πικτυράλι, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά έργα. Η σχέση με το σώμα δέρμα και το σώμα ταυτότητα, οι δράσεις που έκανε στο Απολώνιο, στον Πόρτο Ράφτη με τα σεντόνια που τα πότιζε στη θάλασσα, τα έθαβε στη γη και μετά σαν οθόνες περιέγραφαν, ας πούμε, την ιστορία του σώματος και την ιστορία όλων μας. Η δράση που έκανε ο νεαρός τότε Λαζόγκας και η Σάνια Παπά είναι κομμάτια ενός συλλογικού, αν θέλετε, μιας συλλογικής performance. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει. Και βέβαια οι νεότεροι που υπάρχουν και που συνεχίζουν και που αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο ενδιαφέρον. Όχι τι έκανε τότε ο Δεσμός, αλλά πόσο οι ιδέες του Δεσμού και των καλλιτεχνών του Δεσμού υπάρχουν σήμερα και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος. Ο Μανέτας, ας πούμε, κάνει σημαντικά πράγματα στην Αμερική και είναι ένα από τα παιδιά του Δεσμού. Σας δείχνω επί τροχάδιν τις εικόνες και θα καλέσω μετά τον καθηγητή και φίλο, τον δάσκαλό μου, τον Μανώλη Μαυρομάτη, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες και των υποθέσεων για ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και κυρίως βέβαια των μαθημάτων παρεμβάσεών του για τη σύγχρονη πρωτοπορία. Οι πιο πολλοί από εμάς, ενδεχομένως, τα μαθήματα αυτά να τα διαβάσαμε μετά στο περιοδικό Οικαστικά του Μπουλούτζα με τον τίτλο «Διαδικασίες συστήματα». Όχι. Τα προλεγόμενα μιας ανάγνωσης, μιας αφήγησης. Ο Μάνος και η Έπη, ο Μάνος στον Πόρτο Ράφτη. Αυτή είναι η αφίσα που σας λέω, Γεωργιάδης και Λαζαρίδης. Τα πλαστικά σύνολα, το πλαστικό σύνολο αφίσες, συγγνώμη, η αφίσα από την παρέμβαση του Ηλία Δεκουλάκου, μιας εξαιρετικά σημαντικής προσωπικότητας της ελληνικής τέχνης. Θέλω να πω εδώ, ας πούμε, ο Δεκουλάκος έκανε μια έκθεση στον Δεσμό το 1978. Τη σημαντικότερη έκθεση, κατά τη γνώμη μου, την έκανε το 1973 στην αίθουσα τέχνης Αθηνών, στο Hilton δηλαδή, στην αίθουσα Hilton, με τα τεράστια κράνη στα οποία κάθονταν η γυναικεία οπίσθια, δηλαδή έργα ενός φωτογραφικού ρεαλισμού, αλλά κυρίως έργα πολιτικά, τα οποία και ενόχλησαν τη Χούντα.
Τα κατεβάζει η Χούντα από το Χίλτον και τα πηγαίνει και τα στείνει και συνεχίζεται η έκθεση στις νέες μορφές την ίδια χρονιά το 1973. Θυμάμαι δε και τα περίφημα, τις περίφημες τουαλέτες που έκανε το 1979 νομίζω στην ώρα. Θέλω να πω ότι πλάι στο δεσμό είναι οι νέες μορφές, είναι η Άστορ, είναι ο Ασταντούρ Μπαχαριάν, ελπίζω να τον τιμήσουμε του χρόνου και την ώρα και τον ίδιο ως δημιουργό. Ο δεσμός όμως ήταν κάτι το διαφορετικό και αυτή την διαφορετικότητα τιμάμε σήμερα, όχι επαναλαμβάνω σαν μνημόσυνο, δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, όσο μεγαλώνουμε και όλοι μας μεγαλώνουμε και είναι ωραίο να μεγαλώνουμε με συνείδηση, ας πούμε, του χρόνου που περνάει, του κερδισμένου χρόνου. Όσο λοιπόν μεγαλώνω, μιλάω περισσότερο με τους νεκρούς φίλους μου παρά με τους ζώντες. Με τον Μαυροίδη, ας πούμε, με τον Καρούζο, με τον Βλάση Κανιάρη. Θυμάμαι, με τον Θόδωρο ποτέ δεν τα πήγαινα καλά. Ο Θόδωρος είχε κάνει εξαιρετικά πράγματα στο δεσμό. Όταν του είχε αναθέσει ο Παπαστάμος, όταν μάλλον είχε αποφασίσει ο Παπαστάμος μια μεγάλη αναδρομική έκθεση τη δεκαετία του 80 στον Θόδωρο, την είχε αναθέσει σε μένα ως νεαρό επιμελητή. Δεν τα πήγαμε καλά. Ο Θόδωρος ζήτησε να με αλλάξει. Άλλη μια αμφιλεγόμενη περίπτωση, ο Δημήτρης Παπαστάμος, αλλά έκανε πράγματα στην Πινακοθήκη με το δικό του τρόπο, την άνοιξε στον κόσμο, έκανε μεγάλες εκθέσεις. Θυμηθείτε από τον Γκρέκο στο Σεζάν, θυμηθείτε τους εμπρεσιονιστές, τον Πικάσο και τη Μεσόγειο, τα Ουκιγιοέ. Είχε μόνιμα εκτεθειμένη την γαλλική δωρεά στην Εθνική Πινακοθήκη, αυτή που μάζεψε δηλαδή το ζεύγος Μερλιέ. Είχε μόνιμα εκτεθειμένο τον Πικάσο και κανείς βέβαια δεν του τον έκλεψε. Λοιπόν, δεν τα πήγα λοιπόν καλά με τον Θόδωρο, με άλλαξε, ζήτησε από τον Παστάμο να με αλλάξει και πήρε τον Καμπουρίδη, το χάρη τον Καμπουρίδη. Χρόνια μετά, στο Μέτσοβο, γινόταν πάλι μια ιστορία για την ελληνική τέχνη. Διεύθυνε τη συζήτηση ο Παύλος ο Τσίμας. Με είδε κάτω στο κοινό και προφανώς και αυτός για να απαλλαγεί από την ευθύνη, λέει: «Κύριε Στεφανή, θα μας πείτε δύο λόγια για την ελληνικότητα». Πετάγεται λοιπόν ο Θόδωρος και λέει: όχι πάλι με την ελληνικότητα, δεν μου έδωσε το λόγο». Κι όμως, κυρίες και κύριοι, να που ήρθε πάλι η στιγμή να ξαναθυμηθούμε την ελληνικότητα, όχι με folklore όρους, αλλά με όρους ταυτότητας και με ουσίας. Και νομίζω ότι αυτός ο χώρος συχνά μίλησε για τα ηθαγενή στοιχεία, όμως με όρους παγκοσμιότητας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και εγώ τότε θα μιλούσα για τον Τζαρούχη. Τον παρεξηγημένο Τζαρούχη, τον οποίο τον ανακαλύπτει η γενιά του 60, μάλλον τον οποίο αποσκορακίζει η γενιά του 60, δηλαδή αν ήθελες να ήσουν μοντέρνος έπρεπε να λες ότι ήσουν αντιτσαρουχικός. Σήμερα όμως έχουμε ανάγκη τόσο τον Κουνέλη, τόσο τον Κανιάρη, όσο έχουμε ανάγκη και τον Διαμαντόπουλο, όσο έχουμε ανάγκη και τον Τζαρούχη. Ο οποίος Τζαρούχης τι έκανε τη δεκαετία του 30, μίλησε για το σώμα, κυρίες και κύριοι, σε μια εξαιρετικά συντηρητική και πουριτανική κοινωνία. Τόλμησε να ζωγραφίσει την επιθυμία, τις επιθυμίες του. Σε βαθμό ώστε να γράφει ο Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος ότι αυτός ο νεαρός κίνεδος εκθέτει παλιανθρώπους. Αυτή είναι η αβανγκάρντ την οποία μεταφέρει ο Τσαρούχης. Ότι δηλαδή σε αυτήν την εμφάνταστη, ας πούμε, έτσι, αντίληψή του συνδυάζει την πομπιανή ζωγραφική αλλά και τον Ματής, τις λαϊκές φιγούρες, την διδιάστατη αφίσα του Καραγκιόζη, αλλά και τον Καραβάτζο, τον οποίο ανακαλύπτει έκπληκτος στο Λούβρο και έκτοτε τον σχολιάζει σταθερά. Αυτό είναι η αλήθεια. Οι μοντερνιστές θέλουν να παίζουν το ρόλο τους. Οι ακαδημαϊκοί θέλουν να παίζουν το ρόλο τους. Η αλήθεια όμως είναι κάπου στη μέση. Ο Νίκος Αλεξίου, αυτή η ποιητική φιγούρα, θυμάμαι το κλάμα που έκανα το 2006, είχα υποβάλει την πρόταση για να πάει ο Λουκάς Σαμαρά στην Biennale Βενετίας. Ήμουν σίγουρος ότι θα τη δεχτούν, γιατί και η περίφημη γκαλερί Pace, ο Glimpser, είναι εδώ η γυναίκα μου, με είχε βομβαρδίσει με πώς τα λένε αυτά, στο κομπιούτερ, τα SMS. Ο ίδιος ο Σαμαράς είχε πει ότι αποδέχεται, αλλά η Επιτροπή, ξέρετε αυτές οι κόντρες των τεχνοκριτικών, δεν δέχτηκε την πρότασή μου. Έστειλαν τον Νίκο Αλεξίου στην Biennale, την Biennale του 2007, Ο Σαμαράς πήγε το 2009, αριστείνδιν, χωρίς επιτροπές και χωρίς εμένα επιμελητή. Αυτά είναι ο Γαΐτης, 72, η έκθεση με τις πέτομηχανές. Άλλη μια ποιητική φιγούρα που χάθηκε
πρόωρα, το 84, αλλά πέθανε γενναία, τον θυμάμαι στην Πινακοθήκη, λίγο πριν τα γενέα της έκθεσής του, να έρθει και αυτός με ένα καροτσάκι και να στείνει την έκθεση. Ο θάνατος της ζωγραφικής, οι πετομηχανές του, ο Γιάννης Γαΐτης. Μια εικόνα από τα εγγένειά του στο δεσμό, αυτό είναι από το βιβλίο μου Ελληνομουσείων. Ο Γιώργος Τούγιας, πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, εξαιρετικός καλλιτέχνης, με μεγάλη καριέρα στο Παρίσι, ακτιβιστής, παρεμβατικός, πολιτικός καλλιτέχνης. Η Νίκη Καναγκίνη, σας μίλησα για τα κορίτσια του δεσμού που είναι πάρα πολλά, η Διοχάντη βέβαια, εδώ είναι από την παρέμβασή της στο Intercontinental. Εικόνες που αναδύονται, αυτή η εξαιρετική έκθεση που διοργάνωσε η Έφη Στρούζα και η Έφη Στρούζα, παιδί του δεσμού. Ο Παντελής Ξαγοράρης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η διεθνής γλώσσα, ηλεκτρονική εικόνα, το αισθητικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Η Μπία Ντάβου, τα ιστεία, μια νέα οδύσσια που ξεκινάει ένα ταξίδι. Η Όπη Ζούνη, τα πρώτα της γεωμετρικά πειραματικά έργα, προτού γίνει αυτό το... προτού καταλήξει στις περισσότερο έτσι εμπορικές φόρμες, ας το πούμε. Ο Γιάννης Μίχας, ο Δανίλ, από τους πρώτους, το 71 και το 72, μαζί με το Σκυλάκο. Ο Χρήστος Καράς, το 71 κάνει ο Καράς μαζί με την Καναγκίνη, τον Ντούγια και τον Μηταρά. Ο Μηταράς έχει μια εμφάνιση σε ομαδική έκθεση στην Γκαλερί Δεσμός. Ο Δανίλ, το έργο της ζωγραφικής, το βιβλίο του Δανίλ, έκδοση Δεσμός, τα κουτιά του Δανίλ, με τα οποία θα κάνουν αυτή την τόσο σημαντική παρέμβαση με τον Βλάση και με τον Νίκο το 64 στο Λαφενίτσε. Η Μπία Ντάβου από τα εγγένειά της, η βάρκα του Τσόκλη, το έργο του Τσόκλη, αυτό το εξαιρετικό έργο από το Μουσείο Βορέ, ζωγραφική και αντικείμενο, η συνομιλία ανάμεσα στον ψευδαισθητικό αναπαραστατικό χώρο και στην πραγματικότητα. Ο Μάνος στα φωτογραφικά πορτρέτα του Νίκου, του Κεσανλή, χειρονομιακή, ζωγραφική, αλλά και αποτύπωση πάνω στον καμβά με μια ειδική εμουλσιόν. Αυτά συμβαίνουν μέσα στον δεσμό, συμβαίνουν και πράγματα εκτός δεσμού. Ο Άγγελος, ο Σκούρτης, τον Εθνικό Κήπο, με τη Λυκούδη. Κοιτάξτε πόσο επίκαιρο είναι αυτό το έργο του 71 του Δημήτρη Αληθινού. Σήμερα πάλι βλέπουμε ανθρώπους σε σκουπίδια, αλλά για άλλους λόγους. Μου έλεγε δε ότι τώρα στην έκθεσή του ότι όταν το εξέθεσε αυτό το έργο, ήρθε ο Παντελής Ξαγοράρης, ο διανοούμενος της παρέας, και του είπε ότι ξέρει στο τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ, οι δύο γονείς είναι δύο γέροι μέσα στα σκουπίδια. Ο Δημήτρης είπε ότι δεν το ξέρει, αλλά κοιτάξτε πόσο μπεκετική είναι αυτή η ατμόσφαιρα και πόσο έτσι ο σύγχρονος εφιάλτης μπορεί να γίνει εικόνα. Ξέχασα να πω για τις μουσικές εκδηλώσεις, για τον Στέφανο Βασιλιάδη, για τον Ανά Παπαϊωάννου, για την πειραματική μουσική. Αλλά σας είπα, εδώ μια δράση του Δημήτρη, επάνω είναι η Λίδα Παπασπύρου, ο Μιχαήλ Μήτρας και κάνουν ένα happening. Η Λίδα Παπακοσταντίνου. Αυτές είναι οι εικόνες. Είναι φωτογραφίες μου πάλι από το βιβλίο, από το Ελληνομουσείο, γι' αυτό δεν είναι τόσο καλές. Εδώ είναι οι συζητήσεις για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ο Ξίδης, ο Γιάννης Μίχας, αυτός είναι ο Γιώργος Τούγιας. Οι φωτογραφίες του Άρη Κωνσταντινίδη, 45 γορτινία. Αυτός ο πλέον ασυμβίβαστος υπερασπιστής μιας νεωτερικότητας, κοιτάξτε τι φωτογραφίζει. 25 Μαρτίου 1945 ο εμφύλιος έχει ξεκινήσει και στο σχολείο, στην ορεινή Αρκαδία, οι γυρλάντες, η ιστορία, ο μύθος, η εικόνα. Αυτός που γράφει το 91
στο βιβλίο που σας ανέφερα, ο Άρης Κωνσταντινίδης, έχει ενδιαφέρον να δείτε, νομίζω ότι την έχω αυτή την εικόνα, όταν έκανε τις διαλέξεις στον Δεσμό, πόσο το κοινό του ανέβαινε μέχρι τις σκάλες και πλημμύριζε επάνω την είσοδο. Λέει λοιπόν ότι η παρέμβαση του Πικιόνι γύρω από την Ακρόπολη είναι προραφαελιτικά ρομαντικά κατασκευάσματα. Είναι το κοινό που παρακολουθεί τον Άρη Κωνσταντινίδη. Άλλος μεγάλος αδικημένος, ο Βαλέριος Καλούτσης, η Natürmatik, η σχέση τεχνητής φύσης, πολύ αργότερα θα τα δούμε αυτά στο Δεσμό και στην Αμερικάνικη σκηνή. Ο Βαλέριος Καλούτσης γεννήθηκε το 1925, την ίδια χρονιά με τον Τέτσι και με τον Τάκη. Ο Βαλέριος Καλούτσης περίμενε ένα ολόκληρο απόγευμα να τον δεχθεί η διεύθυνση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Ήθελε να κάνει δωρεά 20 του έργα. Δεν τον δέχτηκε ποτέ, ενδεχομένως και να μην τον ήξερε. Με την ΕΠΗ κάναμε ένα γράμμα προς τον Τέλη Βοριά και προς το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και προς το Μουσείο Μπενάκη. Δέχτηκαν ασμένως την προσφορά του Καλούτσι να δωρήσει 20 ιστορικά έργα του 60 και του 70 στο Μουσείο Μπενάκη. Ζήτησε να γίνει μια έκθεση. Σήμερα, αν δεν έχει χορηγό, τα μουσεία πια δεν σου κάνουν έκθεση. Ακόμα ο Βαλέριος Καλούτσης περιμένει την έκθεσή του και ενενινταρίζει. Βαλέριος Καλούτσης. Αυτό το έργο μου θυμίζει πάρα πολύ το blow-up του Αντωνιώνη. Αν θυμάστε, εκεί στη λεπτομέρεια μεγαλώνει ο φακός και εκεί βλέπεις το χέρι που κάνει τη δολοφονία. Είναι η φύσης κρύπτεστε φιλή, που έλεγε και ο Ηράκλητος. Πάλι ο Σκυλάκος από το Ελληνομουσείο. Ο Σκυλάκος, ο Δεσμός συνδύαζε ανθρώπους που ήταν χειρόνακτες, ήταν μάγοι στην καλλιτεχνική, ας πούμε, μετασκευή της εικόνας, και ανθρώπους που ήταν διανοούμενοι, ο Τούγιας, και ο Αντιμύθος, εξαιρετική σειρά έργων το 79, πιο πριν, 72, όπου τον τίτλο τον δίνει ο μουσικός, ο περίφημος μουσικός Αργύρης Κουνάδης, πέθανε κι αυτός. Τώρα, σας δείχνω μία έκθεση που κάναμε στο σταθμό Λαρίσης, τα Πάθη, μια μεγάλη Τετάρτη, νομίζω του 94, και ήταν μια ιδέα, μετά έχει κλείσει ο Ζυγός και είναι οι πιο πολλοί καλλιτέχνες του Ζυγού. Εδώ είναι ο Νίκος Αλεξίου, ο Τρανός, νομίζω ότι αυτός είναι ο Τζερμιάς, ο Άγγελος Κούρτης, ο Κορνήλιος Γραμμένος. Κάνουμε μια παρέμβαση σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό και σε κάποια βαγόνια. Η έκθεση του Δημήτρη Ντοκατζή, κατάστασης Προμηθέα, κατέβαινε εκεί στην Τζιρέων. Όλο το κτίριο ήταν φυλακή, αισθανόταν ξαφνικά κλειστοφοβικά, εγκλωβισμένος. Ένας απόλυτα θεατρικός χώρος, εξίσου μπεκετικός. Ο Δημήτρης Λαζόγκας, κορμί κείμενο, ο Παγουλάτος, ο Γιώργος Λαζόγκας, ο Παγουλάτος, ο Ανδρέας, Δημήτρης Κοντός, και ποιο έργο είναι αυτό, κύριε Αληθινέ μου? Το Ρωμά Πικτυράλ, έτσι. Να τον, εραστής της μουσικής ο Δημήτρης, ο οποίος ξέχναγε να πάει στη σχολή στη Θεσσαλονίκη και πήγαινε για ψάρεμα. Απόλυτα ποιητική φιγούρα, εκτός εμπορίου, ξέρω εγώ, προσωπικών σχέσεων, δημοσίων σχέσεων, και έγραφαν οι φοιτητές στον τοίχο περιμένοντας τον Κοντό. Η Ρένα Παπασπύρου, σε αυτή την αποτύχηση που θα κάνει σε έναν δρόμο στο Παγκράτη το 77, Στύλπονος 7. Είναι αυτό που έλεγε συχνά ο Βλάσης ο Κανιάρης, να μπορέσεις να βρεις τον Ντισάν, την πρωτοπορία, στα σκουπίδια της γωνίας ή στο γιαπί της διπλανής πόρτας. Εδώ είναι τα εγγένεια. Η Ρένα, ο Σεμιτέκολο, άλλος εξαιρετικός χαπενίστας. Θυμηθείτε το πιανίστα σε μουσική του Γιάννη Ξενάκη, του Γιάννη Χρήστου,
στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Δράση, έκθεση, εκτός δεσμού, Στήλπονος 7. Εξαιρετική σειρά σχεδίων. Ο πάρα πολύ σημαντικός αυτός γλύπτης, ο Κλέαρχος Λουκόπουλος, αυτός είναι ο ακροκόρινθος της Εθνικής Πινακοθήκης, όγκος, δραματικότητα, επικό στοιχείο, λιτή φόρμα. Νομίζω ότι ο Λουκόπουλος και ο Σκλάβος, ο Καπράλος, σημαντικότεροι μας γλύπτες στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ο λογοθέτης και οι δράσεις του, αυτό που σας είπα με το πανί, ο Στάθης λογοθέτης, Ναυσικά Πάστρα, μαθήτρια του Φρίτς Βοτρούμπα, είχε συνεργαστεί με τον Κοκόσκα, Αυστρία, Ελβετία, Αθήνα, τα αναλογικά, θυμάμαι αυτό το πολύ κομψό, αυτή την πολύ κομψή μουσική κατασκευή, που είναι όμως ισορροπία γεωμετρικών στοιχείων, μελέτη μαθηματικών στοιχείων, ήταν εκτεθειμένη επί χρόνια και συντηρημένη στον κήπο της Εθνικής Πινακοθήκης. Αργότερα ο κήπος της Εθνικής Πινακοθήκης, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έκλεισε, ήταν προσβάσιμος για τον κοινό, έτσι είχε σχεδιαστεί από τον Φατούρο και από τον Πινακοθήκη. Το κτίριο αυτό είναι Μιλωνάς, Φατούρος και οι Αντωνακάκηδες εκτελεστές. Σύνεκτρον, θυμάμαι αυτό το έργο στον κήπο του Γιάννη Σπυρόπουλου, στο Μουσείο Σπυρόπουλου στην Εκάλη. Οφείλουμε και στην Ναυσικά Πάστρα μια μεγάλη έκθεση, θα την κάνουμε με τον Μανώλη Μαυρομάτη. Αυτά είχα να πω. Επειδή δημιουργήθηκε μια μικρή παρεξήγηση. Η εκδήλωσή μας αυτή δεν υπάρχει στον επίσημο κατάλογο της Art Athena 2013. Όταν το είδα, στεναχωρήθηκα και θύμωσα. Και είπα προς στιγμή να ματαιώσω την εκδήλωση. Μετά το ξανασκέφτηκα και είπα στο μυαλό μου ότι ο δεσμός δεν χωράει ούτε σε έναν κατάλογο, ούτε σε μια μικρή αναφορά. Ο δεσμός είναι κάτι πιο πολύ από αυτά και κυρίως πέρα από όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο τελευταίο που είπε, για το οποίο μίλησε ο Μάνος, θα ήθελα να προσθέσω ότι τα πράγματα πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, η αντίδραση «δεν το κάνουμε» είναι λάθος. Πρέπει να γίνεται, δεν το δημοσίευσαν, όμως έπρεπε να γίνει και έγινε. Και ήταν σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα μετά τα χυμαρόδι του Μάνου, εγώ θα είμαι στεγνός και σύντομος, θα ήθελα να πω τα εξής, να προσθέσω τα εξής πράγματα. Το πρώτο είναι, μιλώντας, αν θέλετε, θεωρητικά, γενικά. Το πρώτο είναι ότι ο δεσμός υπήρξε, δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη, πάνω από τις πρώτες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, μια στάσεως στην πλευρά την εκθεσιακή, η οποία δεν είχε καμία σχέση με το εμπόριο της τέχνης και με την οικονομική πλευρά της τέχνης. Σήμερα είμαστε στην άλλη άκρη. Σήμερα διανύω μια περίοδο που μέσω της θεωρούμενης παγκοσμιοποίησης και άλλων ενιών, οι οποίες είναι λίγο πολύπλοκες και δεν ξέρω σε τι αντιπροσωπεύουν, έχουμε περάσει στην κατάσταση για την οποία ο καλλιτέχνης υπάγεται πάρα πολύ στις επιλογές του εμπορικού συστήματος. Ο δεσμός ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ξεκίνησε με το ενδιαφέρον μόνο για τους καλλιτέχνες. Νομίζω πως ήμουνα στις αρχές της γνωριμίας με τον Παυλίδη. Ήμουνα στο Παρίσι το 1972. Είχα προβλήματα, δεν μπορούσα να κατέβω στην Ελλάδα επί δικτατορίας. Είχε έρθει ο Παυλίδης στη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, μου τηλεφώνησε και κλείσαμε ένα ραντεβού τυφλό, γιατί δεν ήξερα ποιος είναι, ούτε ήξερα ποιος είμαι, στο καφέ του Λαπέ. Βασίζει ο καθένας ένα βιβλίο με το οποίο μπορέσαμε και αναγνωριστήκαμε. Μιλήσαμε, ενθουσιάστηκα με τις ιδέες, τον παρουσίασε σε πολλούς καλλιτέχνες και πρέπει να πω ότι για την εποχή εκείνη, Έλληνας συλλέκτης ή γκαλερίστα, δεν έχει σημασία, που ήρθε στο Παρίσι και αγόρασε αμέσως πρωτοφανές για την Ελλάδα, Κανιάρη, Τάκη, Παύλο, Πάστρα, Τουζένη, ήταν πρωτοφανές. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για αυτούς τους καλλιτέχνες. Το 1972 στην Ελλάδα δεν υπήρχε κανείς δημιουργός αίθουσας τέχνης, γαλερίστας, το πούμε έτσι χονδρικά, ή θεωρητικός, ο οποίος να ασχολείται με τον Κανιάρη. Μάλιστα, ο Κανιάρης, πρέπει να πω, είχε τόσο ενθουσιασμό όταν πήγαμε τον Παυλίδη και είδαμε το έργο. Μου λέει, πρώτη φορά επιτέλους αγοράζει κάποιος ένα έργο μου. Έτσι συνέβαινε. Και μάλιστα μου χάρισε ένα και εμένα επίσης με μια αφιέρωση στον καλό του φίλου του Μανώλη Μαυρομάτη, ακριβώς από τον ενθουσιασμό του που πούλησε ένα έργο. Αυτά συνέβαιναν τότε.
Λοιπόν, αυτά συνέβαιναν με ποιους, με ποιους καλλιτέχνες οι οποίοι ήταν πρωτοφανείς για την εποχή τους. Η ελληνική ιστορία της τέχνης, και αυτό δεν το ξέρει σήμερα, δεν έχει ακόμα συζητηθεί. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει κάποτε να γίνει ένας διάλογος με το κοινό γύρω από αυτό το θέμα, ότι τότε μεταξύ του 60 και του 75 περίπου η Ελλάδα υπήρχε στην Ευρώπη κατά έναν τρόπο πρωτοφανή, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα. Και όταν λέω δεν υπάρχει σήμερα, εννοώ πολύ απλά. Επειδή έχω πάρα πολλά αρχεία, έχω συγκεντρώσει, είμαι λίγο, μαζεύω, είμαι συλλέκτης από τη φύση μου, μαζεύω οτιδήποτε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι ότι έχω τα αρχεία που έχω για τους καλλιτέχνες αυτούς, τους οποίους παρουσίασε μετά στη συνέχεια ο Δεσμός. Την απήχηση που είχαν στην Ευρώπη δεν το βρείτε πουθενά. Τότε οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί, Τάκης, Παύλος, Τσόκλης, Κανιάρης, Δανίλ, είχαν άρθρα, Ξενάκης, είχαν τέτοια άρθρα στις εφημερίδες και στα περιοδικά, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία. Λοιπόν, αυτά έχουν ξεχαστεί. Σήμερα για μένα προσωπικά η Ελλάδα στην Ευρώπη απουσιάζει. Δεν υπάρχει. Πού θα βρείτε κάποιο μικρό σημείωμα για ένα καλλιτέχνη. Αλλά εν γέννη, το πνεύμα αυτό δεν υπήρχε. Και πρέπει να πω ότι ο Δεσμός ήταν η μόνη γκαλερίστη, ο Μάνος ο Παυλίδης, δεν μιλάμε για γκαλερί, ήταν ο μόνος, αν θέλετε, άνθρωπος της τέχνης, του κύκλου, του χώρου της τέχνης, που το αντελήφθη. Ήρθε στο Παρίσι, τους αγόρασε. Και μετά ξεκίνησε από εκεί η εκθέση του Δεσμού. Θα προσθέσω ότι επίσης ένα πράγμα το οποίο ήταν πρωτοφανές για την εποχή του, ήταν ότι δέχτηκε την πρόταση που του έκανε το 1977 και παρουσίασα στο Δεσμό για μία εβδομάδα. Κάναμε την παρουσίαση, παρουσίασα 34 λιθογραφίες του Μάλεβιτς της εποχής του Βίτπερς, οι οποίες ήταν τελείως άγνωστοι, και μίλησα για τον Μάλεβιτς και παρουσίασα τον Μάλεβιτς. Αυτά τότε ήταν λίγο πρωτοφανή για την εποχή τους. Θα πρέπει να πω ότι ζούσαμε εκείνη την εποχή μία περίοδο κατά την οποία κυριαρχούσε αυτό που λέμε το παραστατικό ρεύμα, αλλά το παραστατικό και λίγο αγγυλωμένο με ελληνικά προβλήματα. Και ο Δεσμός αυτό που έκανε, το οποίο δεν γίνεται σήμερα, είναι ότι έδειξε τους καλλιτέχνες αυτούς που ανταποκρίνονταν στα προβλήματα της σύγχρονης τέχνης της εποχής. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, τους έδειξε ως επίκαιρους, τους επέδειξε ως επίκαιρους, ως υπάρχοντες μέσα στο σήμερα. Και όχι, αν θέλετε, σαν μία απλώς εισαγωγή πραγμάτων. Σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι γίνεται μία εισαγωγή. Η Ελλάδα δεν εξαγάγει, εισαγάγει. Είναι αυτή η αντίληψη την οποία προσωπικά πιστεύω και την οποία την έχω, αν θέλετε, στην οποία έχω αναφερθεί σε κείμενά μου, είναι των εδόδημων και των απηχιακών. Όλα τα επαχιακά είναι καταπληκτικά, τα εδόδημα δεν είναι. Λοιπόν, αυτή η αντίληψη δεν υπήρχε στον Παυλίδη. Και κάτι άλλο ακόμα. Αυτό που συνέβη με τον Παυλίδη είναι ότι έδειξε μέσα από τις εκδηλώσεις τις οποίες έκανε, μέσα από όλα αυτά τις εκθέσεις, έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα δυναμικό θεωρητικό και πλαστικό, μορφοπλαστικό, που είναι πρωτότυπο και το οποίο απλώς θα έπρεπε κάποιος να το δείξει και το οποίο δεν μπορούσε να το δείξουν. Όλοι οι καλλιτέχνες αυτοί για τους οποίους μιλάμε δεν μπορούσαν να εκθέσουν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Δεν μπορούσαν να εκθέσουν, δηλαδή δεν ενδιέφεραν κανέναν. Εκείνο που αργότερα υπήρξε αυτό το κίνημα με τη συνεργασία του Γιόλα, αργότερα όταν κατέβηκε ο Γιόλας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι σήμερα ζούμε μια περίοδο μη ιστορία, δεν γνωρίζαμε την ιστορία. Εάν γνωρίζαμε την ιστορία θα ξέραμε ότι τότε ο Παυλίδης έκανε το πρωτοφανές να εκδώσει το 1972-73 ένα βιβλίο του Δανίλ, τις θεωρίες του Δανίλ. Γιατί το Δανίλ είχε ένα πάρα πολύ προσωπικό έργο και πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πει ως θεωρητικός. Τα εξέδωσε. Είχαμε συνεργαστεί, το τελικά δεν έγινε να εκδώσουμε. Είχαμε αρχίσει να μεταφράζουμε το Πουλίνι Πλόν του Καντίνσκι. Ήθελε να εκδώσει τον Καντίνσκι. Είχαμε ξεκινήσει με το Μάνο μια ιστορία εκδόσεων βασικών κειμένων επάνω στην τέχνη. Ποιος τα έκανε αυτά τότε? Θέλω να εξηγήσω λοιπόν ότι απέναντι σε αυτό το πνεύμα του εμπορίου, το οποίο έχει λίγο καθυλώσει την Ελλάδα, σήμερα την έχει καθυλώσει τελείως, απέναντι σε αυτό ο Παυλίδης ήταν πρωτοπόρος. Έβλεπε μέσα από το δικό του επάγγελμα που ήταν επικοινωνιολόγος, έβλεπε την τέχνη σαν μέσο επικοινωνίας. Αυτά τα οποία δημιούργησε τότε γύρω από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Έκανε, μας κάλεσε και κάναμε προτάσεις για ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Και τα εξέδωσε αυτά σε φυλάδια τα οποία κυκλοφόρησαν και τα οποία είναι η πρώτη εμφάνιση. Μαζί με το. Λίγο αργότερα ήταν ο Δουμάνης, αν θυμάμαι καλά, που η πρώτη εμφάνιση των προτάσεων και ιδεών επάνω στη σύγχρονη τέχνη. Από εκεί και μετά,
Νομίζω ότι σήμερα θα, όλο αυτό το έργο, το οποίο είναι διάσπαρτο, αφενός μεν θα έπρεπε να εκδοθεί. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρξει μια έκδοση όπου όλα αυτά τα ντοκουμέντα να υπάρξουν σε ένα τόμο. Και το δεύτερο, πιστεύω προσωπικά ότι θα έπρεπε να φανταστούμε στο μέλλον, αργότερα, μέσα από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες ή μέσα από το κράτος, δεν ξέρω, το κράτος δεν ενδιαφέρεται σήμερα, δεν έχει σημασία, ίσως αργότερα, μέσα από αυτό να δημιουργηθεί κατά κάποιο τρόπο ένας χώρος που θα ήταν ένα μουσείο Παυλίδη. Αυτό πρέπει να γίνει για να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα. Πέρα από το προσωπικό έργο του συλλέκτη, του θεωρητικού, αν θέλετε, του οργανωτή που ήταν ο Παυλίδης, πέρα από αυτό υπάρχει κάτι. Είναι να γνωρίζουμε την ιστορία μας και να ανακαλύψουμε ότι η ιστορία μας δεν είναι μονάχα η ιστορία των άλλων, την οποία σήμερα εισάγουμε κατά κόρον, διότι η Ελλάδα σήμερα είναι ένας κατά κόρον εισαγωγεύς των άλλων, αλλά ότι αντίστοιχα η δική μας ιστορία έχει τις ιδέες της. Το καλλιτεχνικό έργο δεν είναι απλά και μόνο εικόνες, δεν είναι παραγωγή πραγμάτων. Το καλλιτεχνικό έργο είναι καταρχήν η σκέψη που υπάρχει από πίσω. Και η σκέψη αυτή στην Ελλάδα δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι σκέφτονταν οι καλλιτέχνες αυτοί ή δεν ενδιαφερθήκαμε ποτέ. Γιατί μείναμε πάντα στο αντικείμενο, στο πράγμα, στο ρες. Δεν μείναμε στην ιδέα του πράγματος. Η ιστορία παγκόσμια τη σύγχρονη τέχνη διαμορφώθηκε πάνω στις ιδέες. Οι ιδέες αυτές, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν διδάχθηκαν αρκετά τότε. Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δεν γνωστοποιήθηκαν. Τα βιβλία δεν κυκλοφόρησαν εκδόσεις, βιβλία με τα κείμενα αυτά. Ό,τι ο Παυλίδης το 1972 το 1973 σκεφτόταν να μεταφράσει με Καντίνσκι στην Ελλάδα. Ο Καντίνσκι ήταν τέλος πάντων μια ιστορία της σύγχρονης τέχνης. Ήταν όμως αναγκαίο να γίνει στην Ελλάδα. Δεν είχε γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα. Δηλαδή, να αντιληφθούμε πρώτον ότι δεν είμαστε κατώτεροι σαν λαός. Έχω γνωρίσει, έχω ζήσει 25 χρόνια στην Ευρώπη. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ, έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δεν πιστεύω ότι είμαστε σαν πνευματικά, στο πνευματικό επίπεδο, λιγότερο από άλλους. Απλώς δεν υπήρξε καμία απολύτως πρωτοβουλία προς την προώθηση αυτής της κατεύθυνσης. Δεν υπήρξε από κανέναν. Το κράτος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ. Η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι περιορισμένη, δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Και επομένως οι καλλιτέχνες έμειναν μετέωροι και είναι μετέωροι. Και είναι μετέωροι και η ιστορία μας. Και συνεπώς ο κ. Στεφανίδης έχει πάρα πολύ μελετήσει την ελληνική ιστορία. Νομίζω πως είναι χρέος του να αναλάβει, να ξαναγράψει αυτή την ιστορία, την νεότερη ιστορία, μετά από τον πόλεμο, να την ξαναγράψει με το σύγχρονο πλέον πνεύμα, δηλαδή με τις ιδέες της σύγχρονης. Και το άλλο, πιστεύω ότι πράγματι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει το Μουσείο Παυλίδη. Όπως υπάρχουν διάφορα μικρά μουσεία, τα οποία αφορούν καλλιτέχνες, υπάρχει το Μουσείο Παυλίδη. Και εκεί να συγκεντρωθούν όλα αυτά τα ντοκουμέντα, και οι αφίσες και οι κατάλογοι και οι φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα και τα έργα της συλλογής, και να φανεί. Όχι απλώς για να τιμήσουμε τη μνήμη του, δεν είναι θέμα να τιμήσουμε τη μνήμη, είναι θέμα να τιμήσουμε τη μνήμη της Ελλάδος, την οποία Ελλάδα σήμερα την έχουμε λιγάκι, σε έχουμε δώσει μερικές κλωτσίες. Έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Θα ζηκωθώ μετά. Χαίρετε. Ακούγομαι νομίζω πιο πολύ από ό,τι πρέπει. Μετά από τους τρεις Μανώλιδες, το Μάνο σου τον Παυλίδη, το Μάνο τον Στεφανίδη και το Μανώλη τον Μαυρομάτη, νομίζω ότι τα λόγια τα δικά μου θα είναι, μάλλον τα είπαν και πολύ καλά, θα είναι δύσκολα. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται να σας βάλω λίγο στο πνεύμα, μεταφέροντας τη δική μου προσωπική εμπειρία με το δεσμό, σαν παραμυθάκι, σαν ιστοριούλα. Και αν είναι δυνατόν, με έργα. Δηλαδή, δεν μπορώ, μιλήσαν οι θεωρητικοί με τα λόγια τους. Θα δω εγώ πώς μπορώ αυτό το πράγμα να το εκφράσω, αν είναι δυνατόν, με μερικές κινήσεις. Η αιτία που εγώ μπλέχτηκα με τον δεσμό ήταν ο Γιάννης ο Γαΐτης. Στη ζωή ερχόμαστε, θα έλεγα, με ένα σακίδιο στην πλάτη, το οποίο είναι άδειο, και σιγά σιγά, έτσι, το πιάνουμε, το ανοίγουμε και εν τέλει μέσα από αυτό το πράγμα όλο, που δεν έχει τίποτα άλλο, βγαίνει ένα βιβλίο. Και μέσα στο βιβλίο αυτό
Υπάρχει ένα απόσπασμα που μιλάει για τη σχέση μου και τη γνωριμία μου με το Γιάννη και με την Έπη. Λέει λοιπόν ότι, και είναι αλήθεια, ήμουνα στο Δεσμό, είχε ο Γιάννης μια έκθεση. Εγώ πιτσιρικάς ντρεπόμουνα κιόλας. Τον πλησίασα και του λέω, κύριε Γαΐτη, μήπως θέλετε να δείτε τη δουλειά μου. Και πολύ γρήγορα, με ένα χαμόγελο που, όπως γράφω στο βιβλίο μου, έλεγε θα βάλει φωτιά στο μουστάκι του, τόσο ζεστό ήταν το χαμόγελό του, μου είπε αύριο. Και έτσι ήμισα στα πολυλογώ, πρωί-πρωί, στο εργαστήριό μου στα Εξάρχεια, ήρθε ο Γιάννης, κατέβηκε στο υπόγειο, είδε τη δουλειά και μου λέει, το βράδυ θα σου φέρω δύο γκαλερίστες. Μα ποιος περίμενε γκαλερίστες, εγώ ήθελα να ακούσω ένα λόγο, αν είναι καλά ή άσχημα αυτά που έφτιαχνα. Το βράδυ ήρθε. Ήρθε μαζί με το Μάνο και την Έπη. Κατέβηκαν το εργαστήριο, η Έπη είδε τα έργα. Ο Μάνος είπε, πολύ ωραία, θα σου κάνουμε έκθεση. Και ξαφνικά λοιπόν εγώ, εκεί που δεν είχα στο μυαλό μου καμία ιδέα για έκθεση, γκαζώθηκα. Με γαργάλισε ο Παυλίδης. Την ίδια εποχή μου λέει ο Γιάννης, έχουμε ένα εργαστήριο στη Μάρκου Ευγενικού και έχει αδειάσει από κάτω ο όροφος, το ισόγειο. Δεν έρχεσαι να είσαι μαζί μας και κοντά μας. Άλλο που δεν ήθελα, φόρτωσα τα πράγματά μου σε ένα τρίκυκλο. Δεν είχαμε τότε Μπεϊνόγλου και Μουβάρτ. Φορτωθήκαν σε ένα τρίκυκλο λοιπόν και πήγα στη Μάρκου Ευγενικού. Όπου εκεί ήταν η Φούλα Ισακέλη, ήταν η Άννη η Φιλαρέτου, Κωστοπούλου τώρα, τότε Φιλαρέτου, τότε ήταν Φιλαρέτου. Και κάναμε μια ωραία παρέα. Λέω εδώ κάπου, ελπίζω να, τα χαρτάκια μου να μην τα χάσα, μιλώντας για εκείνη την εποχή, γαμώτο. Θα το βρω όμως. Σε μερικές μέρες η Φούλα εξ ονόματος όλων του είπε, «Το διαμέρισμα στο ισόγειο είναι άδειο, δεν τον νοικιάζεις να έρθεις κοντά μας». Φόρτωσε τα υπάρχοντά του σε ένα τρίκυκλο, παράτησε τα χαμηλά των Εξαρχείων, μετακόμισε στα ημίψηλα του Λυκαβητού. Από τη μοναχικότητα βρέθηκε στο βουητό της παρέας. Απόκτησε πρώτη φορά και ίσως τελευταία στη ζωή του η καστική οικογένεια. Ο Γιάννης, η Φούλα, η Άννη, ο Μάνος, η Έπη έγιναν η οικογένειά του και οι συγγενείς του από καρδιάς. Αυτό ήταν ο δεσμός. Αυτό που μας έδινε ήταν η σιγουριά ότι ό,τι και να κάνουμε, εφόσον το έχουμε αποδείξει προηγουμένως, δεν είναι ότι οποιοδήποτε πήγαινε έκανε οτιδήποτε, εφόσον είχαμε αποδείξει ότι αυτό που λέγαμε είχε τη βάση του, θεωρητική ή άλλη αν θέλετε, ήταν αποδεκτό. Πρώτα από την Έπη. Θυμάμαι ότι όταν ήταν να κάνω την performance το 79 στο Δεσμό και της είπα θα γκρεμίσω την κολόνα. Ήταν μια κολόνα φέρουσα, έφερνε όλο το κτίριο. Μου λέει, αγοράκι μου, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά να μην το πούμε του Μάνου. Ήταν λογικό να μην το πούμε του Μάνου, γιατί ο Μάνος δεν θα μας άφηνε να κάνουμε τίποτα. Και όντως λοιπόν, ενώ γινόταν η performance επάνω και εγώ κάτω έσπαγα την κολόνα, είχα βάλει και μεταξύ και ένα μικρόφωνο και δύο μεγάφωνα που ακουγόντουσαν επάνω οι σφυριές, λέει στην Έμπη, τι κάνει αυτός κάτω. Τίποτα Μάνο μου, του λέει, κάτι σκαλίζει. Τίποτα. Ναι. Ο Μάνος και η Έμπη. Θα έλεγες ότι είναι δύο χρωματιστές φόρμες στην ιστορία
της Ελλάδας. Ας πούμε ότι είναι δύο χαρτάκια τέτοια. Θα διαλέξω για το Μάνο το πιο σοβαρό και για την Έπη το γήινο. Ο Μάνος και η Έπη γίνανε ένα και κάνανε το δεσμό. Το δεσμό στην Ακαδημία, όχι στην Ακαδημία, στη Συγκρού. Και μετά ο δεσμός από τη Συγκρού έφυγε και πήγε στην Ακαδημία. Και ξανά ο Μάνος και η Έπη στην Ακαδημία. Και μετά ο δεσμός, θα πάω τα χαρτάκια μου στη σειρά, γιατί δεν είμαι και καλός σε αυτά, έφυγε από την Ακαδημία και ξαναπήγε στη Συγκρού. Και όλα αυτά εκεί μαζευτήκαν. Μαζευτήκανε και γίνανε ένα κουμπαράκι. Ο δεσμός, για το δεσμό δεν νομίζω ότι του αξίζουν τρίκ. Θα έλεγε κανείς ότι του αξίζει ένα θαύμα και πώς να το ζητήσεις αυτό το θαύμα, βέβαια. Για όποιον δεν πιστεύει στα θαύματα, σαν και εμένα. Είπα πριν ότι έρχεσαι με ένα σακούλι άδειο και αυτό το σακούλι περιμένεις κάποια στιγμή να γεμίσει. Το σακούλι μου ήταν άδειο. Αλλά πιστεύω ότι ξαναγέμισε. Και εδώ μέσα μπορεί να είναι και το θαύμα. Για να δούμε τι θαύμα έχουμε τώρα για την ΕΠΗ. Όπως όλοι οι πρωταθλητές, της αξίζει το βραβείο. Ξέρετε, πάντα βλέπεις, τρέχουνε και όταν βγει κάποιος πρώτος, παίρνει και ένα βραβείο, αδερφέ. Εδώ τρέχουμε και μετά μας έχουνε γραμμένους. Τελείωσα, είπα ότι τελείωσα. Εμείς ευχαριστούμε για όλα. Θα ήθελα απλώς μόνο να... Ο Μάνος πάνω στην ταραχή του ξέχασε να μιλήσει για τον Αχιλλέα τον Απέργη, για την Ειρήνη την Απέργη, της Βορώνου, για τη Σωσό την Κονταρά του και για όλους αυτούς που ο δεσμός μας έδωσε την ευκαιρία να υπάρξουμε στην ελληνική τέχνη. Έχω κάτι εικόνες, το ξέχασα, ναι. Μπορούμε να γυρίσουμε τις εικόνες ή εγώ το κάνω αυτό. Δεν είναι τίποτα, απλώς είναι η Έπη και ο Μάνος στην πρώτη μου έκθεση
μοντελάκι, όταν κατέβηκε για πρώτη φορά, λέω τώρα τι θέλει αυτή με το χοντρούλι. Και είναι αλήθεια. Αλλά δεν μπορούσα να τη χτυπήσω, ήταν πολύ ερωτευμένη. Εδώ με το Μάνο βλέπετε το δάχτυλο πώς είναι σηκωμένο, ε. Δίνει οδηγίες. Η άλλη είναι λίγο πιο ήπια. Φαίνεται ότι το τα έχω πει λιγάκι και εκεί, γιατί τα λέγαμε πάντα. Μετά είναι μια φωτογραφία που είναι ο Γιάννης, ο Γαΐτης, με τη φούλα της Ακέλης, στα εγγένεια της έκθεσης της πρώτης. Δεν θυμάμαι αν έχει άλλη. Α, έχει άλλη μία νομίζω, ναι. Και είμαστε στο υπόγειο του δεσμού, ο Μάνος, εγώ και η γυναίκα μου τότε, η Ρένα. Σε μια στιγμή χαρούμενη σαν όλες. Επίσης, δεν μίλησε ο Μάνος, θα το ξέχασε, ο Γιώργος ο Νικολαίδης, αλλά επίσης για τις Δευτέρες. Κάθε Δευτέρα μαζευόμασταν στο δεσμό, όπου η Ειρήνη, που ήταν η βοηθός του Μάνου, έκανε μία μεγάλη, σε μία μεγάλη κατσαρόλα, μία μακαρονάδα, τρώγαμε επάνω που ανεβαίναμε, ήταν κάτω η γκαλερί και πάνω το σπίτι. Και επάνω γινόταν χαμός πια. Ο Μαυρομάτης να τσακώνεται με το σπιτέρι, ο σπιτέρις με το ξύδι, εμείς να κοιτάμε γύρω-γύρω. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Κάθε Δευτέρα λοιπόν ξέραμε ότι θα ήμασταν εκεί, ότι θα μιλάμε, ότι θα πούμε τις απόψεις μας και ότι θα ακούσουμε την κριτική των άλλων, θα τσακωθούμε. Αλλά αυτό γινόταν πραγματικά κάθε Δευτέρα. Προσπάθησα μια φορά, πριν ένα-δύο χρόνια, να το ξανακάνω με μια γκαλερί καινούρια. Είπα να μαζευόμαστε κάθε Τρίτη. Φαίνεται, δεν έπιασε η Τρίτη. Και έτσι το ναυάγησε, ίσως γιατί ο διάλογος νομίζω ότι λείπει, λείπει. Και είναι πολύ σημαντικό να μιλάνε οι θεωρητικοί και οι καλλιτέχνες, έχοντας μια μακαρονάδα και μια αγκαλιά, η οποία ήταν η δικιά σου. Εγώ σε ευχαριστώ. Τώρα θα μας επιτρέψετε η πρόεδρος του ΨΑΤ, η κυρία Γιάννα Γραμματοπούλου, να κάνει μια απονομή στην κυρία... Πριν κάνω την απονομή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Η φετινή Αρταθήνα τα έχει όλα. Είχε και στο τέλος, την τελευταία μέρα, και αυτή τη συγκινητική αναδρομή. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστώ τον Μάνο Στεφανίδη, τον κύριο Μανώλη Μαυρομάτη και τον κύριο Αληθινό και ειδικά την συμπαράσταση του Μάνου Στεφανίδη τη φετινή, την τόσο ιδιωτελή. Τέλος, στην κυρία Έπη Πρωτονοταρίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είναι πάρα πολλά αυτά. Ο Παυλίδης θα ήταν ενθουσιασμένος. Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μιλάμε για το δεσμό θυμάμαι πιο πολύ όλα τα άλλα, ό,τι γινότανε πριν από μία έκθεση, πριν από ένα έργο, μετά από ένα έργο, οι κουβέντες, τον Ανάκο να μας διδάσκει μουσική, τη μακαρονάδα, τις κουβέντες, τους καυγάδες. Και μου λείπουν πάρα πολύ όλοι οι φίλοι, γιατί αν ανοίξει κανένας του δεσμού την ιστορία, λείπει, έχει φύγει πάρα πολύ κόσμος. Και μου λείπουν φοβερά όλοι οι φίλοι. Σε αυτούς ανήκουν όλα αυτά, όχι σε μένα. Και αν δεν ήταν ο Παυλίδης, ο οποίος ήταν ανοιχτός σε ό,τι τρελό μας κατέβαινε εμάς στο μυαλό, δεν θα είχε γίνει τίποτα στο δεσμό.
Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είμαι πολύ συγκινημένη.